Biden ή λόγω των Ρεπουμπλικάνων που ουσιαστικά αλλά και των Δημοκρατικών μελέτες τα λοιπά που είναι εναντίον της Τουρκίας, άρχισαν να κάνουν ανοίγματα με τις ΗΠΑ. Γιατί οι Τούρκοι ξέρουν να χρησιμοποιούν τον γεωπολιτισμό, ξέρουν να χρησιμοποιούν την προπαγάνδα. Τι κάνουν λοιπόν οι Τούρκοι? Αρχίζει να λαδώνουν δημοσιογράφους, εφημερίδες, προσκύμενες τον Biden, όπως έκαναν με τον Ομπάμα. Δηλαδή το ίδιο ακριβώς πράγμα κάνουν. Τι κάνουνε? Δημοσιογράφος, λαμόγια, μεγάλα. Οι δημοσιογράφοι ήταν μεγαλύτερα λαμόγια, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι λαμόγια πραγματικά. Είναι η δημοσιογραφία ένας μηχανισμός με πολλά γρανάζια. Όταν λαδώνεις τον μηχανισμό, κινείται το γρανάζι και γίνεται ο μηχανισμός. Έτσι κάνει η δημοσιογραφία. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως σημαίνει αυτό. Γιατί όλα τα μέσα έχουν ισολογισμούς. Έχουν έσοδα και έξοδα. Και όλες είναι επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν κέρδος. Όταν θες να έχεις κέρδος λοιπόν, αυτό κάνει η Τουρκία τώρα σε μέρη στην Αμερική. Και ειλικρινά αυτό που θα καταλάβετε, ο πιο βρώμικος τύπος που μπορεί να συγκριθεί η παρανία που λέγεται Ελλάδα είναι ο Αμερικανικός τύπος. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. New York Times, Washington Post, όλοι αυτοί ξέρετε, CNN, είναι ελεγχόμενοι με συγκεκριμένη διεκτήμα. Τι έκανε ο Ερντογάν? Αρχίζει να καλλιεργεί μια ψευδεπίγραφη εικόνα και θέλει να εκβιάσει την υποστήριξη από τις ΗΠΑ λαδώνες δημοσιογράφους. Και ξεπηδούν τώρα άρθρα, όχι υπέρ της Τουρκίας καθαρά, αλλά λέγοντας μα η Τουρκία είναι απαραίτητη, μα η Τουρκία τη χρειαζόμαστε, μα η Τουρκία είναι απαραίτητη για τις ΗΠΑ. Δεν πρέπει να χαθεί η Τουρκία. Δεν είναι καλός ο Ερντογάν, είναι καλή η Τουρκία. Λέω ότι έχει ανάγκη η χώρα που λέγεται ΗΠΑ στην Τουρκία. Δηλαδή, ακούστε πόσο έξυπνη προπαγάνδα. Επενδύουν στο συνέστημα, μεγενθύνουν την αναγκαιότητα ώστε να είναι ευκολότερη η άμβληση αντιδράσεων από τις ΗΠΑ. Πρόκειται για χορηγούμενη τουρκική προπαγάνδα η οποία γίνεται καθημερινά. Καθημερινά παρουσιάζουν την Τουρκία ως παράγοντα σταθερότητας. Λένε, π.χ. New York Times, μα στη Συρία μας βοήθησε η Τουρκία. Μα με το μεταναστευτικό βοηθάει, λέει η Τουρκία. Άρθρα δημοσιογράφων που στην Ελλάδα κρύβουν. Τα κρύβουν στην Ελλάδα οι δημοσιογραφάρες μας. Και μόνο στον Boris News πολλές φορές βλέπω αυτές τις ειδήσεις. Θυμίζουμε λοιπόν πως η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα οργάνωνε ταξίδια Ελλήνων δημοσιογράφων για το μεταναστευτικό. Και αναμένω τη λίστα αυτών για να σας ανακοινώσω επισήμως. Ποιοι πήγαν βολτούλα σε εξάστερα ξενοδοχεία, με πισίνες, δωρεάν όλα. Για να μην θυμηθώ παλιότερα, πάλι με την Έλληνο-Τουρκική φιλία που κάνα διάφορα συμπόσια, το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο συμπόσιο, Έλληνες, ξένοι και Τούρκοι δημοσιογράφοι. Ό,τι έκαναν τότε κάνουν και τώρα. Ήδη ετοιμάζονται για το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, να πληρώσουν Αμερικανούς δημοσιογράφους για δωρεάν όλα πληρωμένα επίσκεψη στην Τουρκία. Ταξίδια σε συγκεκριμένους χώρους συγκέντρωσης ώστε να παίζουν οι εικόνες που συμφέρουν την Τουρκία. Μετά ο Έλληνας έβλεπε τις εικόνες από το πόσο καλά διαχειρίζεται η Τουρκία το θέμα και πόσο δεν αντέχει άλλο. Η Τουρκία λοιπόν χρησιμοποιεί την προπαγάνδα εξαιρετικά. Είτε ΗΠΑ, είτε Ελλάδα, είτε Ευρώπη γενικά. Θα δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε, για να πάμε στο επόμενο τώρα. Δεκαετίες τώρα έχει φτιάξει η Τουρκία ένα δικό της λόμπι, έχει υπουργό των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, φίλες και φίλοι. Το λόμπι αυτό των Ευρωβουλευτών, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κτλ. Και στους επιτρόπους, έδιναν δωρεάν μεζονέτες στη Μικρά Ασία και στα ενδεχόμενα. Έδιναν σπίτια και εκτάσεις. Το τουρκικό κράτος δηλαδή έχτιζε σπίτια και τα ελάβαναν διπλωμάτες, πρέσβεις, Ευρωβουλευτές, λόμπι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τις ΗΠΑ, τους έδιναν δωρεάν σπίτια. Το δωρεάν με ένα αντίτιμο 10.000 δολάρια, ξέρω εγώ, με leasing. Σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε τα εγκληματικά λάθη που κάνουμε στην εξωτερική πολιτική. Και θα μου πείτε, φίλες και φίλοι, γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος μαζί σας. Η Τουρκία θέλει σώνει και καλά να μας στείλει σε πόλεμο? Όχι, δεν θέλει σώνει και καλά πόλεμο. Η Τουρκία ξέρει πολύ καλά ότι θα χάσει. Είναι δεδομένο. Η Τουρκία, αν κάνει πόλεμο πραγματικά με την Ελλάδα, παρά την ισχυρή θέση που έχουμε τώρα οικονομικά, θα τον χάσει. Είναι βεβαιωμένο. Αφήστε τα παραμύθια που δεν είναι οι άλλοι. Τον έχουν χαμένο τον πόλεμο οι Τούρκοι. Απλά θέλουν μέσω της πιέσεως να μασύρουν στη διαπραγμάτευση και να επιβληθούν άνευ να ρηχθεί μία τουβεριά, μία σφαίρα. Θα δώσω ένα παράδειγμα που ευθυμούμε το 8-9. Για πρώτη φορά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ακούστηκε το 8-9 από το στόμα μου
οι λέξεις, δύο λέξεις, σπάνιες γαίες. Και τότε αναφερόμουν στη Θράκη, την οποία διεκδικούν οι Τούρκοι γιατί διαθέτει τεράστια κοιτάσματα σπάνιων γαιών. Ναι, κοιτούσαν σε χάνη. Ως συνήθως, ξέρετε, όταν λέγανε τα πετρέλαια, για το φυσικό αέριο, για τους υδρύτες, για τις σπάνιες γαίες, με κοιτούσαν πάντοτε σαν χάνη. Όσοι βλέπετε εμένα από το 7, 8, 9 ή παρακολουθήσετε τη Βουλή ή και τις εκπομπές μου, είχα κρίνει άπειρα θέματα. Ναι, η Θράκη είναι γεμάτη από σπάνιες γαίες. Θα σας πω λοιπόν τώρα τι σημαίνει σπάνια γαία. Για να καταλάβετε γιατί η Θράκη, ειδικά όταν λέμε ειδικά ο Εύρος, έχει ζωόλυθους αλλά και άλλα πράγματα. Έχουν περίεργα ονόματα. Λέγεται το Σαμάριο, το Προμήθειο, είναι συγκεκριμένες ονομασίες των σπάνιων γαιών. Απαντώνται παντού. Σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι ποσότητες όμως δεν είναι οικονομικά συμφέροντες για εξόρυξη. Σπάνιες γαίες διαθέτει η Κεντρική Αφρική. Πάρα πολλές. Εξού και η κόντρα και η διείσδυση των Τούρκων στην Κεντρική Αφρική και για άλλους λόγους, αλλά κυρίως οικονομικούς, πόρους και Γαλλίας. Οι δύο χώρες συγκρούνται στην Αφρική κυρίως για φυσικό αέριο πετρέλαιο και σπάνιες γαίες. Δεν είναι μόνο το γεωστρατηγικό μέρος. Τα τελευταία 10 χρόνια η Κίνα ξεκίνησε την αξιοποίηση αυτών των ρηπτών. Τα 10 χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Κινέζοι θέλουν να πάρουν στη Θράκη δράσεις εκτάσεις. ΗΠΑ και Κίνα αντιμετωπίζουν τις σπάνιες γαίες ως στρατηγικά ρηπτά. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς ως οικονομικά. Η Δύση τα τελευταία χρόνια λοιπόν δεν ενδιαφέρονταν για την αξιοποίηση αυτών των ρηπτών. Και τα παραχώρησε στην Κίνα. Πού, εδώ, ακούστε τώρα, πού χρησιμοποιούνται οι σπάνιες γαίες. Θα τα δώσω και βάρος για να καταλάβετε τι τεράστιο πλεονέκτημα έχει η χώρα μας. Είναι γεμάτη, αν δείτε στο ΙΓΜΕ την έρευνα που κάνατε πριν πολλά χρόνια, ότι η Ελλάδα είναι γεμάτη από σπάνιες γαίες. Σπανιότατες. Χρησιμοποιούνται. Ένα υποβρύχιο Virginia Glass που έχει 4.000 κιλά σπάνιο γαιών. Δηλαδή έχει 4 τόνους σπάνιες γαίες. Θα πούς για λάγκη μοσί. Δηλαδή για να κατασκευάσουν οι Αμερικανοί ένα υποβρύχιο δικό τους, όμως και τα άλλα υποβρύχια, χρειάζεται 4 τόνους σπάνιων γαιών. Οι ανεμογεννήτες που βλέπετε με 50 μέτρα διάμετρο τα φουρφουράκια τους, 1 με 2 μεγαβάτ, έχουν περίπου 1 με 2 τόνους σπάνιων γαιών. Δηλαδή, σας λέω ότι το πρωτογενές υλικό υπάρχει εδώ. Η πρώτη ύλη υπάρχει εδώ που μπορούμε να κάνουμε βιομηχανική εξόρυξη και να κάνουμε εξαγωγές. Επίσης, η Κίνα προχωρεί στη χρήση των σπάνιων γαιών, τις χρησιμοποιεί για αποθήκευση πληροφοριών μέσω νανοτεχνολογίας. Πάμε σε άλλα ζητήματα τώρα. Νανοτεχνολογία. Η Κίνα θέλει να συμπυκνώσει τεράστιες ποσότητες πληροφοριών, 7 τεραμπάιτς, όπου τέρα είναι η λέξη τέρας, γίγα είναι το γίγας, έτσι Γιάννη μου να ξέρουμε γιατί λέμε. Όλα ελληνικά είναι βρε, όλα ελληνικά είναι. Σε μία δισκέτα. 700 τεραμπάιτ κάνει πειράματα με βάση τις σπάνιες γαίες. Δείτε τι πλεονέκτημα έχει η χώρα μας σε επίπεδο ορυκτού πλούτου. Ορυκτό πλούτο που μπορούμε να τον έχουμε να τρώμε χρυσά κουτάλια, ρε παιδιά. Αυτό φουρφουράκι ανεμογεννήτρια είναι γεμάτη από σπάνιες γαίες, τις οποίες διαθέτει η Ελλάδα μας. Και τι κάνουν τα σαΐνια της κυβέρνησης? Εισαγωγή έτοιμη ανεμογεννήτρια από την Γερμανία, την ακριβοπληρώνουμε, δίνουμε και επιδότηση στον ολιγάρχη κολυτάρια τους όλοι αυτοί, με συνέπεια να μην κερδίζει τίποτα η Ελλάδα. Ενώ μπορώ να τις κατασκευάσω εγώ εδώ. Γιατί το ζητούμενο για μια κατασκευή είναι η πρώτη ύλη. Ακόμη και στα προϊόντα που κατασκευάζει η εταιρεία, να ξέρετε, το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε πρώτες ύλες. Δηλαδή, κουρκουμά δεν έχουμε, εισαγωγή κάνουμε. Και άλλα βότανα. Αντί να κάνουμε βιομηχανική έρευνα, ώστε η πρώτη ύλη να γίνει το κίνητρο για να κερδίσουμε δισεκατομμύρια ευρώ, εμείς δίνουμε την πρώτη ύλη στο εξωτερικό, ας πούμε,